είμαστε στο peak season, τέλος πάντων, ναι. του Πάσχα. Έχουμε αφήξει τώρα εμείς αυτή τη βδομάδα πάρα πολλές ακετές. Τα πλοία έρχονται γιατί είναι και το νησιωτικό, δεν είμαστε μόνοι μας, στη γραμμή του Ανατολικού Αιγαίου. Η κατάσταση είναι στις τάξεις του. Το ποσοστό αγγίζει το 90-95%. Ωστόσο, υπάρχουν διαθέσιμα, τα πλοία είναι μεγάλα, το Σάμος είναι μεγάλο. Υπάρχουν οικονομικές και αρνημένα καθίσματα. Το θέμα είναι λίγο πάλι λίγο με τις καμπίνες, αλλά. Έχουν εξαντληθεί οι καμπίνες. Έχουν, ναι, οι καμπίνες, γιατί εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, είναι, το κάθε πλοίο είναι. Το ένα 350 κρεβάτια, το άλλο 400 κρεβάτια και το περάζουν δύο νησιά. Ναι, ναι, κάποιοι είχαν κλείσει. Εντάξει, είναι, ένα ταξίδι που είναι 12 ώρων. Εντάξει, και ειδικά οι Μυτιλινοί προτιμούν να έχουν μια καμπίνα. Έτσι είναι. Και κάποιοι είχαν κλείσει και πριν την άρση των μέτρων με τον κορονοϊό και έχουν δεσμευθεί καμπίνες που μπορούσαν να βάλουν παραπάνω άτομα. Έχουν δεσμευθεί σαν μονόκλινες ή δίκλινες. Έτσι. Γι' αυτό ένα θέμα το οποίο μας άλλαξε την κατάσταση. Ωστόσο, όμως έχουν αγοραστεί. Η Τετάρτη έχει αγοραστεί ένα σαν μονόκλινη, καταλαβαίνετε. Ναι, τώρα αγοράζει την καμπίνα. Παραμίζει, να σου το πω πιο απλά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, Μεγάλη Παρασκευή, το τελευταίο μεγάλη δρομολόγιο. Μεγάλη Παρασκευή, τελευταίο δρομολόγιο και από τον Πειραιά και από Μυτιλίνη. Ναι. Ωστόσο, την Κυριακή του Πάσχα θα έχουμε. Ενώ άλλε φωνέ δεν είχαμε από Πειραιά. Α, μάλιστα. Από Πειραιά και εκεί του Πάσχα θα υπάρχει, γιατί θα έρθει να είναι Δευτέρα εδώ για να κάνει το δρομολόγιο το κανονικά το διαγόρα. Πολύ ωραία. Δύο πλοία τη Λαμπροδευτέρα και πρωινό το. Το Σάμος δεν θα φύγει Κυριακή του Πάσχα, λόγω του ότι είναι Κυριακή. Ναι. Του Πάσχα και θα φύγει Δευτέρα πρωί. Άρα Δευτέρα πρωί δύο αναχωρήσεις από τη Μυτιλίνη. Ωραία. Όσον αφορά τον Πειραιά. Ωραία. Όσοι θέλετε λοιπόν, οικονομικών θέσεων και αριθμημένα υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα. Πάμε λίγο στα εισιτήρια, στις τιμές, κύριε Πικουλέ, γιατί έχουμε δει σε άλλους προορισμούς να έχουν ανέβει από 16 μέχρι 40 ακούμε τις 100. Σε εμάς υπήρχε μια δέσμευση μέχρι το Μάιο του 2022. Τι γίνεται, τι ακούμε. Κοιτάξτε, μας υπήρχε δέσμευση λόγω του Επιτροπή Συνταγωνισμού όσον αφορά το κομμάτι των δρομολογίων. Ναι. Να μην μειωθούν τα δρομολόγια και τις τιμές. Ωστόσο, υπήρχε η ρήτρα στις συμφωνίες και συμπογραφές για το πίναυλο καυσίμων. Ναι. Έτσι, όπως έχω πάει τα καύσιμα, θα παρακολουθείτε γενικότερα εσείς. Τα καύσιμα έχω πάει στα ύψη, με την έννοια ότι περιμένω μέσα στον άλλο μήνα, από τον Μάιο και μετά, να υπάρχει ένα επίναυλο καυσίμων. Το οποίο θα πάει. Κατευθείαν ειδικά στα φορτηγά. Ναι. Θα πάει σαν άλλους φορτηγών, όπως ήδη έχει πάει εδώ και δύο μήνες. Αυτό πήγα να πω. Ήδη μας έχουν πει και εδώ ότι έχουν αυξηθεί στα φορτηγά. Στη Βόρεια Ελλάδα έχει αυξηθεί σε εμάς. Ναι. Ο Πειραιάς ακόμα δεν έχει πειραχτεί, αλλά από όταν ακούμε και βλέπουμε την εξέλιξη του πετρελαίου. Ναι. Να περιμένουμε στο Μάιο. Ε. Μάιο, ναι. Δηλαδή από 49-50 που είναι σήμερα η οικονομική θέση, πού αναμένουμε να φτάσει. Όχι. Ναι, οικονομική 43,5. 43,5. Αυτό θα πάρει πολύ. Το επίναυλο θα πέσει πάνω στο φορτηγό, όχι τόσο στο επιβάτη. Το επιβάτη το είχε γίνει 43,5, να γίνει 45,5, 46, θα γίνει, δεν θα έχει πέσει να γίνει τόσο πολύ. Μάλιστα. Αλλά το επίναυλο πάει πάνω στο φορτηγό. Μάλιστα. Άρα 2-3 ευρώ να αναμένουμε στα εισιτήρια, οικονομική. Αναλόγως θα πάει και στην καμπίνα, έτσι φαντάζομαι. Λοιπόν, για να δούμε.